θα διαβάσουμε σήμερα. Έχουμε. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε. Δεν ξέρω τώρα ποιο βέβαια είναι το πρώτο στη σειρά που πρέπει να διαβάσουμε, αλλά. Εντάξει, το πρώτο θα παρεξηγηθούν κιόλας. Θα διαβάσουμε. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο στη σειρά. Λοιπόν. Έχει και top 10 bonus. Καλά, δεν θα διαβάσουμε όλα. Πάμε στην Εφίλ Νέβιλ. Καλείται για ανάκριση ο πρώην αγροφύλακας της Άνω και Κάτω Χορταρούς, Στέργιος Τσατσούλης. Συνεργάτης. Όχι, δεν μπορεί να λέγεται Στέργιος Τσατσούλης. Ναι, λέγεται Στέργιος Τσατσούλης και είναι συνεργάτης του επίορκου αστυνομικού Λέλου Τσαπρατσίδη. Και λέει, αν και η ανάκριση γίνεται από Νάκο. Συγγνώμη, είναι λοιπόν, έχουμε τα ονόματα Λέλος Τσαπρατσίδης και Στέργιος Τσατσούλης. Μάλιστα. Και σημειώνω στην Εφηλνέβελ ότι αν και η ανάκριση γίνεται από Νάκο, Βερικίτσι και Θεοχάρη, έχω αποδώσει όλες τις ατάκες στο Θεοχάρη για πρακτικούς λόγους. Ωραία, ωραία. Έτσι, αναγκαστικά ο Νάκος πρέπει να πει δύο ατάκες, πρέπει να το κάνει χολύψη να κάνει μια μίμηση ο Βαϊμάκης. Αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε λοιπόν με Τσατσούλη. Βοήθειά μας. Λοιπόν. Ανάκριση. Πάμε. Μπρος. Εγώ είμαι ο Νάκος. Ναι, είσαι ο Νάκος και όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Τον φέρνουν. Α, συγγνώμη. Τον φέρανε. Τον Τσατσούλη. Ναι. Άι, φέρ' τον μέσα. Έλα, πέρασε. Μπαίνει μέσα ο Τσατσούλης, φοβισμένος. Είσαι ο Στέργιος Τσατσούλης. Μάλιστα. Αλλά σας λέω, δεν φταίω σε τίποτα εγώ, ε. Θεοχάρης το χαϊδεύει το μαγουλάκι. Βιάζεσαι. Και μου είσαι και αξίριστο. Βιάζεσαι. Ορίστε. Λέω, βιάζεσαι γιατί πριν ακόμα σε ρωτήσουμε τίποτα μας λες δε φταίω τίποτα. Είναι σαν να μας λες, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι σκατόμουτρο. Όχι, δεν είμαι, στο λόγο μου. Αμπά, έχεις και λόγο δηλαδή. Μπράβο Τσατσούλη. Και από πού τον κλάδεψες το λόγο ρε. Από εκεί πάνω, από τα όρη, τα βουνιά. Από τις οξιές που έκοβες και μετέφερες παράνομα στην Αθήνα. Ορίστε. Τι ορίστε ρε πανάθεμα το κεφάλι σου, σε ρωτάω. Ήσουν αγροφύλακα στην Πάνω Χορταρού πριν σε διώξουνε. Στην κάτω ήμουνα πρώτα και ύστερα λόγω ανάγκης να πούμε τα ανεβάσανε και στην Πάνω. Εκτιμήσανε τα προσόντα σου και την προσφορά σου στην υπηρεσία δηλαδή. Ορίστε. Τσατσούλη, άμα μου ξαναπείς ορίστε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Ορίστε. Να απαντάς ό,τι σε ρωτάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεργαζόσου με αυτό τον υπαστυνόμο της περιοχής σου, τον Τσαπρατσίδη. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι όχι εγώ, εκείνος. Συνεργαζόσουνα με αυτό τον τύπο εκεί πάνω που είχαμε φυτέψει τα χασίσα. Ναι, ιού. Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Τι να κοιτάξουμε ρε, αφού έχεις ομολογήσει. Ξέρεις τι υπάρχει εδώ σε αυτό το φάκελο. Υπάρχει φωτογραφία σου και ένα σωρό καταδίκες. Δικές σου καταδίκες, όχι του γείτονα. Πιάστηκες να κάνεις κυνήγι παράνομος από αγροευμένη περιοχή. Για να το γράφει. Πιάστηκες και καταδικάστηκες γιατί έκοβες παράνομα αξίες και τις πουλούσες στην Αθήνα. Μαζί με εκείνο τον άλλο που τις μετέφερε με το φορτηγό. Πώς το λέγανε εκείνο, το Σούλι, το Χατζοπανάγο. Αυτός πιάστηκε. Είμαστε στα ίχνη του. Όχι, αυτό είναι ο Νάκος, συγγνώμη. Ναι. Είμαστε στα ίχνη του. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας. Αυτό να πιάσετε. Αυτόν το Χατζιπανάγο. Γιατί αυτόν. Γιατί αυτός τα φταίει όλα. Αυτός μου βάζε κάθε φορά την ιδέα. Ποια ιδέα, ρε. Για όλα αυτά που σας λέω. Και για τις οξιές που κόβαμε λαθρέα. Και τι άλλο. Για τους λαθρομετανάστες που κρύβαμε. Α, και τι άλλο. Και για κάτι άλλο που κάναμε τέλος πάντων. Με κάτι τάνες από τη Ρωσία που τις είχε κουβαλήσει ο Χατζιπανάγος από τα σύνορα. Καλά, ψιλοπράγματα δεν είναι. Λουλούδια του μπάξε και οι δυο σας, έτσι. Ορίστε. Θεω χάρη να πας το βάλω. Τι είπες τώρα. Εντάξει, δεν το ξαναλέω. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό ήταν light. Ναι. Light. Εντάξει, δηλαδή για Θεοχάρη αυτό ήταν light. Ναι. Υπάρχει και άλλο ένα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να το πούμε. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά. Και αύριο μέρα είναι. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε Θεοχάρη. Ναι. Και σήμερα έχουμε Παρθένη. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε εισαγωγή καταρχάς. Από Συνεφίλ Νέβιλ και πάλι. Ο Θεοχάρης με τον πιστό του βοηθό Γαβρίλο, ναι, επισκέπτονται τον άρχοντα του υποκόσμου Φώτη Παρθένη στο κελί του για να το αποσπάσουν κατάθεση. Μάλιστα. Αυτός τους υποδέχεται με ψυχραιμία Trot Solid για να μην πέσει στην παγίδα του Στάθαρου. Δεν γνωρίζει όμως ότι ο πολυμήχανος τιμωρός του εγκλήματος κρύβει πολλούς άσους στο μανίκι του.
Ναι. Ωραία εισαγωγή. Ωραία, ωραία. Ωραία, φτιαχτική. Δηλαδή, ναι, περιμένεις ότι έχουμε θεματάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε έχουμε Θεοχάρη με Παρθένη, έτσι. Ναι. Και είμαστε στο κελί της φυλακής. Mm-hmm. Είναι πρωί. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνει ο εκλεκτός μας φιλοξενούμενος? Μήπως γουστάρει να του αλλάξουμε σουίτα? Μήπως... Ντουμάνια βλέπω εδώ μέσα, δεν δουλεύει καλά το air condition? Μήπως θέλει περισσότερη ζέστη? Πλησιάζει ο Θεοχάρης στο κεφάλι του Παρθένη. Δεν άκουσα? Α, όλα και όλα, φιλαράκο, δεν θέλω στραβοκοιτάγματα. Εκτός αν έχεις αντιρρήσεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι και εκλεκτός είσαι και σε φιλοξενούμε και εξοχότατος είσαι, αλίμονο. Τέτοια μούτρα, τέτοια σκατόφατσα, που να μας ξανατύχει, εύκολο είναι? Α, μεγαλέ, έχω και μια εκπληξούλα για σένα. Παρακαλώ να περάσει η τιμητική επιτροπή για την εκπληξούλα του μεγάλου. Φέρνω το δίσκο με το φαγητό του Παρθένη. Πρώτα λοιπόν θα προηγηθεί το επίσημο γεύμα για να σου απονείμουμε ύστερα το δίπλωμα της απατεωνίας και το μεγαλόσταυρο της αλητείας. Δύσκολη δουλειά, μπάτσε. Γιατί την παλεύεις? Ποια από όλες? Να κάνεις τον αστείο. Δεν είσαι για χιούμορ, πάρ' το χαμπάρι. Για κλάματα είσαι, ανθρωπάκι, λιγούρης. Του 3,60 κάθε μήνα. Για κλάματα είπες, ε? Δεν έχεις άδικο, εξοχότατε. Για αυτά θα είσαι μετά την ομολογία σου. Για κλάματα θα είσαι, καραγκιόζη. Μόνο για αυτά. Ο Στάθης παίρνει την κατάθεση του Παρθένη και την ακουμπά πάνω στο κεφάλι του. Θα την υπογράψεις? Ο Παρθένης πετά κάτω την κατάθεση και κάθεται στο κρεβάτι. Επιμένεις? Μ' αρέσουν οι πεισματάριδες. Και το πείσμα από τα μεγάλα μου ελαττώματα είναι. Και εύχομαι να μην δοκιμάσεις και όλα τα άλλα. Τα δοκίμασα. Κοίτα. Με αυτά θα σε θάψω. Το καθένα είναι για να σε χώσω από ένα μέτρο πιο βαθιά μέσα στο λάκκο. Στόταξα. Μεγάλη περπατησιά έκανες, μπάτσε. Με το Φώτη τον Παρθένη δεν παίζουνε. Μάλιστα. Σου πω ρε καθήκη του κερατά ότι εγώ έχω καμιά όρεξη να παίζω μαζί σου. Τελείωσες όμως, κατάλαβες, τάρμα. Βιάστηκες. Εγώ δεν μίλησα ακόμα. Θα μιλήσεις, ρε Τομάρη, θα μιλήσεις, όλα θα τα ξεράσεις. Δεν πρόκειται να βγεις ζωντανός από εδώ μέσα μα δεν τα ξεράσεις όλα. Όλα, μ' ακούς? Και για την απαγωγή της Παράσχου, και για τα βασανιστήρια που της έκανες, και για τους εκβιασμούς, και για τις λαθροπουτάνες που κουβαλάτε από τα σύνορα έτσι στη Λούφα, και για τα ναρκωτικά που πουλάτε ακόμα και έξω από τα δημοτικά σχολεία, και για εκείνες τις μαϊμούδες τα 5.000 που κυκλοφορούν τώρα τελευταία. Ξέρεις πως ακούω? Σαν θόρυβο από μανάβηδες στη λαϊκή αγορά που ξεπουλάνε. Θα υπογράψεις? Πρόσεχε, Παρθένη. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Θα υπογράψεις, καθήκη? Λέγε, ρε. Σου περισσεύει σάλιο και το ξοδεύεις. Όχι, ρε Τομάρη. Μου περισσεύουν όμως σφαλιάρες. Λοιπόν. Τι θέλεις, μπάτσε? Εγκατάθεση για την Παράσχου. Για την απαγωγή της και το αλυσοπρίον, ο οποίος είναι έτοιμος να την κόψει σαλάμι. Θα την υπογράψεις? Τζάμπα επιμένεις. Φαντασιώσεις θα πω πως είναι όλα αυτά. Φαντασιώσεις που τις κατέβασε το αρεστημένο σου μυαλό. Είσαι άρρωστος, φίλε μου, και εκεί έξω ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στους μπάτσους. Τώρα τελευταία τα έχετε κάνει σκατά και δεν σας γουστάρουνε. Με το μέρος μου είναι οι περισσότεροι. Με το μέρος σου, αλήτη, είναι μόνο όσοι σου μοιάζουνε. Μόνο που εμείς δεν φοράμε στολή και έτσι δεν μπορούν να μας ξεχωρίσουν. Όση ώρα με χτύπαγες, σήκωσα χέρι? Δεν σήκωσα. Αυτό δεν θες να πεις? Ότι αντιστάθηκα κατά της αρχής. Δεν θα σ' αφήσω όμως να μου την κάνεις όπως εχθές. Νομίζω ότι το ξέχασα. Ακολουθεί flashback που αποκαλύπτεται πως ο Θεοχάρης με τη βοήθεια του ηχολήπτη αστυνομικού Γαβρίλου ηχογράφησε τον Παρθένη όταν προσπάθησε να τον δωροδοκίσει. Σήκωσα χέρι απάνω σου, δεν σήκωσα. Α, δεν σήκωσες χέρι να με χτυπήσεις? Πότε? Σου ρωτάω, ρε καθήκη, δεν με χτύπησες? Τρελάθηκες. Όχι, λάθος. Ποτέ, μα ποτέ δεν ήμουν λογικότερος. Πηγαίνει ο Στάθης στο Γαβρίλο. Γαβρίλο, χτύπαμε. Χτύπαμε, ρε, που σου λέω. Τώρα τι θες, να σε βρίσω? Τι με κοιτάς, ρε, σαν χάχας? Γαβρίλο, θα σου βρίσω το σόι, χτύπαμε. Γαβρίλος του στρώνει ένα δεξί κροσέ, το ματώνει στο μάγουλο. Θεοχάρης γυρίζει προς τον Παρθένη και του δείχνει την πληγή του. Έχεις καμιά αντίρρηση? Γαβρίλο, συμπλήρωσε το κι αυτό στην αναφορά μας. Βιεοπραγία κατά της αρχής. Είσαι τρελός? Όχι, είμαι κάτι πολύ καλύτερο.
Όταν χρειάζεται, μπορώ να είμαι χίλιες φορές πιο σκατόφατσα από όλους εσάς τους νονούς της νύχτας. Είναι ο μόνος τρόπος για να σας μαζεύουμε. Όπως βλέπεις, καθήκη, δεν είναι μόνο δικό σας το προνόμιο να στείνετε τις ποντικοπαγίδες σας και να πέφτουν μέσα τα κορόιδα. Βλέπεις, τις ξέρουμε κι εμείς. Γαβρίλο, φώναξε τη Βέρα να τα μαζεύει. Ο εξοχότατος δεν έχει όρεξη. Θα φάει μια άλλη φορά. Μπαίνει αστυνομικός, παίρνει το δίσκο με το φαγητό. Μια στιγμή, τη μακαρονάδα. Αφού δεν έχει όρεξη το παλικάρι, θα τη φάω εγώ. Έτσι δεν είναι? Στάθος παίρνει τη μακαρονάδα και την προσγειώνει στο στήθος του Παρθένη και τον κάνει να πέσει πάνω στο κρεβάτι του. Πάμε, Γαβρίλο. Ακούστηκε επιτέλους τώρα να πω η λέξη το Μάρι, έτσι. Γιατί είναι μια λέξη σήμα κατά τεθέν του Θεοχάρη. Ναι. Και ακούστηκε από την αρχή. Σωστά. Είναι αλήθεια. Με συγκίνηση και με δέος. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, τελείωσε το παιδί.